το τρίστιχον άθροισμα των αθλητών του Χριστού. Ευτρόπιον μελψωμέν, συν βασιλίσκο ομού, των θείων πλέον οικών, ούτη Φίεση ομολόγησαν πάση. Ή πάντοτε πρεσβεύουση σώζεστε απάντα. Τρει Μαρτίου. Ευτροπίου, Κλεονίκου και Βασιλίσκου των Μαρτύρων, Θεοδωρή του Πρεσβυτέρου Αντιοχίας, Ζήνονος και Ζωήλου των Οσίων, Πιαμούν Οσίας. Οι Άγιοι Μάρτυρες του Χριστού Ευτρόπιος, Κλεόνικος και Βασιλίσκος. Η καταγωγή αυτών των τριών πνευματικών βλασταριών ήταν από την αμάσια της Μαύρης Θάλασσας, του Ευξήνου Πόντου ορισμένοι συναξεριστές αναφέρουν ότι ήσαν συγγενείς του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Όταν ο Διοκλητιανός εξαπέλησε άγριο διωγμό κατά των χριστιανών, ο έπαρχος Ασκληπιοδότης αμέσως τους συνέλαβε και τους ανέκρινε αν πράγματι ήσαν χριστιανοί. Και οι τρεις τους, χωρίς κανένα δισταγμό, ομολόγησαν Χριστών Εσταυρωμένων αμέσως ο έπαρχος διέταξε να τους βασανίσουν ανελέητα. Τα βασανιστήρια όμως δεν επηρέασαν καθόλου το θάρρος και τη συνείδησή τους. Ενώ τους έδερναν και τους έκαιγαν αλίπητα, αυτοί ζητούσαν την βοήθεια του Χριστού και τον υμνούσαν. Έτσι οι μεν ευτρόπιος και κλεονικό, τελειώθηκαν με σταυρικό θάνατο, ο δε Βασιλίσκο, αφού ετελειώθη μετά από μύριες στερήσεις και κακουχίες, χωρίς να καμφθεί το φρόνημά του καθόλου. Παρέμεινε μέχρι τελευταίας πνοής πιστός στο Χριστό. Με αυτόν τον τρόπο και οι τρεις τεκμηρίωσαν τα θεόπνευστα λόγια του Αγίου Ιωάννου στην Αποκάλυψη, ότι «ούκοι γάπησαν την ψυχήν αυτών άχρη θανάτου». Για τη μαρτυρία δηλαδή του Χριστού, οι άνθρωποι αυτοί δεν αγάπησαν την ζωή τους, αλλά την περιφρόνησαν μέχρι θανάτου. Ο Άγιος Θεοδόρητος ο Ιερομάρτυρας, επίσκοπος Αντιοχίας. Ήταν τα θλιβερά χρόνια του Ιουλιανού του Παραβάτου, όπου αυτός ο ασεβής αυτοκράτορας και την εκκλησία προσπαθώντας να αναστηλώσει την ιδωλολατρία. Οι διωγμοί αυτοί βέβαια επεκτάθηκαν και στην Αντιόχεια την Μεγάλη. Πολλοί όμως από τους κληρικούς της έμειναν ακλόνητοι στην πίστη του Χριστού προστατεύοντας και ενθαρρύνοντας το πίμνιό τους με την παρουσία τους. Μεταξύ των ηρώων αυτών ήταν και ο Θεοδόρητος. Συνελήφθη από τον έπαρχο της Αντιοχίας, ο οποίος ονομαζόταν Ιουλιανός και ήταν θείο του Ιουλιανού του Παραβάτου. Και ο Θεοδόρητος διατήρησε όλη την ακεραιότητα και το θάρρος του. Ο έπαρχος στην αρχή τον περιποιήθηκε και τόνισε τη μεγάλη αξία του Θεοδωρήτου, την ευφυΐα και την παιδεία του. Κατέληξε δε προτρέποντάς τον να απαρνηθεί το Χριστό και να προσέλθει στην θρησκεία των ειδόλων. Ο Θεοδόρητος τον άκουσε με υπομονή και κατόπιν μεταξύ άλλων είπε στον έπαρχο «Πώς να προδώσω την αλήθειαν, πώς να λιποτακτήσω από την εκκλησία της πίστεως και της ζωής, πώς να αφήσω την χριστιανική ελπίδα, την χύνουσαν τόσον φως και τόσην παρηγορίαν εις τους ζωφόδης ορίζοντας του Δίου, πώς να φανώ τόσον αχάριστος προς τον Χριστόν μου, ο οποίος υπερεμού έχισε το αίμα του» είμαι και θα μείνω χριστιανός. Ο έπαρχος εξεπλάγημέν από το θάρρος του, διέταξε όμως και τον αποκεφάλισαν. Η Ιωσία πιαμούν η Καταγόταν από την Αίγυπτο και έζησε τον τέταρτο αιώνα μετά Χριστόν. Νωρίς στερήθηκε τον πατέρα της, αλλά η μητέρα της την ανέθρεψε και την πότισε με τα νάματα της χριστιανικής ευσεβίας. Μητέρα και κόρη δόθηκαν με όλη τους την καρδιά σε έργα ευσπλαχνίας και φιλαδελφίας. Με το μικρό τους εισόδημα και με τους σκόπους των χεριών τους, παρηγορούσαν ασθενείς και θλιβωμένους. Επίσης στήριζαν την κλονισμένη πίστη των γυναικών και η διαγωγή τους ενέπνεε αγάπη και σεβασμό. Όταν εκοιμήθη η μητέρα της, η Πιαμούν αύξησε τους σκόπους της στις υπηρεσίες των ευαγγελικών αγαθών. Η αγιότητά της είχε φτάσει και σε άλλες πόλεις. Κάποτε μάλιστα κατάφερε μόνη της να σώσει την γενέτειρα πόλη της από τους εχθρούς όταν δήλωσε σε αυτούς το όνομά της. Στο άκουσμα εκείνοι θυμήθηκαν τον Θεό και αποχώρησαν ειρηνικά. Η Αγία εκοιμήθη μέσα σε άπειρες ευλογίες και γενικό ήταν το πένθος την ημέρα της κηδείας της.